Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα αγγλικά scones. Μια φανταστική συνταγή, ένα ωραίο ζυμάρι με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι. Δείτε τα υλικά γιατί σήμερα το απόγευμα θα έχουμε όλοι tea time. Για τα αγγλικά scones χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια φαρινάπ, 80 γραμμάρια βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μία κοφτή κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 4 πρέζες σαλάτι, ένα μεγάλο αυγό, 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Για το σερβίρισμα χρειαζόμαστε σαντιγί και μαρμελάδα φράουλα. Θα χρειαστώ φαρινάπ, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μας δίνει ζύμες πλούσιες σε όγκο, αφράτες και λακταριστές. Από τη δεκαετία του 60, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του είναι το αγαπημένο της Ελληνίδας νοικοκυράς. Θέλω και ένα μπολάκι να ζυγίσω το αλεύρι μου. Θέλω 250 γραμμάρια. Οι πρωτεΐνες που περιέχει μέσα κάνουν τη ζύμη λιγότερο ελαστική και έτσι γίνεται πιο αφράτη. Τώρα είμαστε εντάξει. Πάμε να πάρουμε ένα μπολ και να βάλουμε το αλεύρι μας. Ένα μπολ για να δουλέψουμε τα χέρια μου, έτσι. Γιατί στη ζύμη εγώ σηκώνω τα μανίκια. Πάμε να ρίξουμε μέσα ζάχαρη, λίγο αλάτι, λίγο μπέικιν και όλα μαζί τα ανακατεύω με ένα κουτάλι. Όλα τα στερεά υλικά τα ανακατεύω με ένα κουταλάκι. Κρύα κομμάτια βουτύρου, εδώ και εκεί, να ντυθούν με το αλεύρι. Και πάμε να ψιχουλιάσουμε αλεύρι με βούτυρο. Αφού το έκανα να μοιάζει σαν βρεγμένη άμμο, βλέπετε τι ωραίο που έγινε, κάνω μια λακκουβίτσα στη μέση με τα ωραία μου χεράκια γεμάτα ζύμη και σκάω μέσα ένα αυγουλάκι. Με ένα πιρούνι σπάω το αυγό και ρουφάω αλεύρι από γύρω-γύρω. Ρίχνω μέσα και μια-δυο κουταλιές της σούπας, γάλα ή νεράκι. Να βρέξω καλά τη ζύμη θέλω. Η ζύμη δεν θα ενωθεί εδώ μέσα στο πιάτο. Η ζύμη θα ενωθεί με τα χέρια μου. Και βγάζω όλο αυτό επάνω στον πάγκο μου. Και πάμε τώρα. Κολλήστε μου τη ζύμη έτσι. Με τα χέρια. Και πατήστε να πάρει ό,τι στεγνό, ό,τι αλευράκι μένει εδώ πάνω. Για να γίνει τραγανό απ' έξω και αφράτο μέσα, δεν θέλει πολλά ζυμώματα. Μαζέψτε την όλη και ό,τι έχει μείνει εδώ πάνω στο ξύλο, έτσι. Την κάνω μια ωραία μπαλίτσα. Που την πατάω, την πατάω, την πατάω. Με το βουτυράκι έχει μαλακώσει με το χέρι μου. Θέλω ένα κομμάτι μεμβράνης, βάζω τη ζύμη μου μέσα και την αφήνω κάνω ένα 20 λεπτό στο ψυγείο μου να παγώσει, να την ανοίξω σε ωραίο χοντροφύλλο. Έχει περάσει το 20 λεπτό η ζύμη μου, έγινε δροσερή και είμαστε έτοιμοι να την ανοίξουμε σε φυλλαράκι. Θέλω να μου βάλετε λίγο αλευράκι στον πάγκο, ελάχιστο αλεύρι. Και πάμε με έναν πλάστη ή με το ρολό της μεμβράνης σας να ανοίξουμε σε χοντρό στρογγυλό φύλλο τη ζύμη. Και εδώ που έχει κάνει και τα σκασίματα θα κόψουμε και κομμάτια. Θέλω 8 κομμάτια, μπορώ να την κάνω σε τρίγωνα κομμάτια ή μπορείτε με κουπάτ να κόψετε κομματάκια με σχέδιο που θέλετε, έτσι. Εμείς το στρογγυλό φύλλο το κόβουμε στα 4 και τα 4 τα κόβουμε στα 8. Σε ένα ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος βάζουμε μέσα τα σκόουνς. Με λίγο γαλατάκι ή με λίγο διάλειμμα αυγού αλείψτε μου τα σκόουνς και ψήστε τα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 στον αέρα για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να γίνουν διπλάσια, να φουσκώσουν, να ροδοκοκκινήσει η επιφάνειά τους και μέσα να είναι αφρός.
Πάμε να τα βγάλουμε από το φούρνο γιατί είναι έτοιμα. Έχει περάσει το 15 λεπτό. Ροδίσανε, φουσκώσανε, γυαλίσανε και πάμε για σερβίρισμα. Είδατε που γίναν τα διπλάσια με το αλεύρι και πήραν τον όγκο που πρέπει. Πεντανόστιμο. Οι γωνίες που μένουν την ώρα που τα κόβω είναι για μένα. Έτσι το σερβίρουν στην Αγγλία. Με κρέμ φρέσ και μαρμελάδα φράουλα. Πολλές φορές βάζουν και βούτυρο, βάζουν και clotted cream, βάζουν και ό,τι ωραία πράγματα έχουν. Αλλά πολλές φορές σερβίρουν και αλμυρά. Σαν ωραίο σαντουιτσάκι. Και το κλείνεις. Και ό,τι περισσεύει το τρώει αργυρούλα. Γιατί είναι τέλειο σαν μπισκοτάκι απ' έξω και από μέσα φράτο. Φτιάξτε ένα ωραίο τσάι και απολαύστε τα γιατί είναι φανταστικά.